Εμείς δε οφείλομεν ευχαριστήν το Θεό πάντοτε περί ημών, αδελφοί αγαπημένοι υπό Κυρίου, ότι ήλετο ημάς ο Θεός απαρχής εις σωτηρίαν εν αγιασμό πνεύματος και πίστη αληθείας. Ευρισκόμεθα όπως πάντα εις την Δευτέραν προς Θεσσαλονικής Επιστολήν του Αποστόλου Παύλου, και ήδη είχαμε αναλύσει, αγαπητοί, όλα εκείνα τα οποία αναφέρονται εις τον Αντίχριστον. Φυσικά τόσο εκείνα που τους είπε προφορικά, όσο και εκείνα που τώρα τους γράφει, πρέπει οπωσδήποτε να είχαν θορυβηθεί, έστω κι αν υποτεθεί ότι όλα αυτά θα εγίνοντο εις τον καιρό τους και ότι δεν θα ήσαν αυτά στις ημέρες τους. Ωστόσο είχαν θορυβηθεί, θα είχαν θορυβηθεί. Το αντιλαμβάνεται αυτό ο Αποστόλος Παύλος. Αλλά θέλει όμως να τους καθησυχάσει λέγοντας: «Εμείς δε οφείλομεν ευχαριστήν τον Θεό πάντοτε περί ημών, αδελφοί». Δηλαδή αυτά που σας έγραψα θα συμβούν εν της απολυμένης. Αυτά θα συμβούν σε εκείνους που θα χαθούν, εκείνοι οι οποίοι δεν θα είναι μέσα στον χώρο της πίστεως. Αλλά εμείς οφείλουμε να ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί ακριβώς μας έχει ήδη διαλέξει προκαταβολής κόσμου και είμεθα μέσα στη χάρη τη δική του, και συνεπώς δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε από τον Αντίχριστον. Εξάλλου τον Αντίχριστον οι απολυμένοι θα τον φέρουν, δηλαδή η δική τους η παρουσία, η δική τους η στάση απέναντι στο Θεό θα κάνει ώστε να έρθει ο Αντίχριστος, διότι δεν θα είχε τόπον ο Αντίχριστος εάν δεν υπήρχαν οι απολυμένοι εις τον κόσμο αυτόν. Αυτά θέλει να πει εδώ ο Απόστολος Παύλος. Αλλά ας τα δούμε κάπως πιο προσεγμένα αυτά, αγαπητοί μου. Γιατί ενώ μεν ο Απόστολος είναι πάρα πολύ πυκνός στην σκέψη του και στη γραφή του, τόσο που να δυσκολεύεται κανείς να τον παρακολουθήσει ακόμη και σε αυτό το κείμενο, όσο και διότι θέλει πολλά πράγματα να υπεί και αυτά όλα δεν είναι εκείνα τα συνηθισμένα που εμείς γνωρίζουμε τα της ευσεβίας, και τα οποία όπως καταχωρεί ο Απόστολος Παύλος και γενικά η Αγία Γραφή, εάν προσέξουμε τότε θα γίνουμε όντως πνευματικοί άνθρωποι. Εμείς μένουμε στα πολύ χονδρικά, έτσι που να φτάσουμε να υπούμε ότι εφαρμόζουμε τούτο και εκείνο, αλλά όχι όμως να έχουμε διαμορφωθεί από τούτο ή και εκείνο, και έτσι παρουσιάζουμε ένα θέαμα αξιοδάκριτο εμείς οι χριστιανοί, να επαγγελόμεθα την πνευματική ζωή, την χριστιανική ιδιότητα, και ταυτοχρόνως να είμεθα άνθρωποι χωρίς πνευματική διαμόρφωση. Αν προσέξουμε στις λεπτομέρειες όπως ο Απόστολος γράφει και γενικά η Αγία Γραφή, και δούμε εκείνα τα οποία σε μια καθημερινή μας μελέτη θα τα αντιπαρερχόμεθα, τότε εκεί θα ανακαλύψουμε πολύ ψωμί. Γι' αυτό σας τα είπα αυτά τα πολύ λίγα, για να σας βοηθήσω να μην πείτε: «Μα τι είναι αυτά?» Ναι, ναι, αυτά είναι εκείνα τα οποία κρατούν στη ζωή τον άνθρωπο και τον διαμορφώνουν. Λοιπόν, ας παρακολουθήσουμε πώς ο Απόστολος Παύλος γράφει. «Εμείς», λέγει, «οφείλουμε να ευχαριστούμε τον Θεό πάντοτε για σας, αδελφοί, που είσαστε αγαπημένοι από τον Κύριο». Ποιοι εμείς? Καταρχάς εμείς και εσείς, όλοι εμείς, εμείς που έχουμε το όνομα το χριστιανικό, εμείς που είμαστε εις τον χώρο της πίστεως. Γιατί? Ότι ήλετο ημάς ο Θεός απαρχής εις σωτηρίαν εν αγιασμό πνεύματος
και πίστη αληθείας. Διότι σας εξέλεξε εσάς ο Θεός προκαταβολής κόσμου, απαρχής, πριν γίνει ο κόσμος, πριν γίνει η δημιουργία, με σκοπό τη σωτηρία, εις σωτηρίαν, εν αγιασμό πνεύματος, να φτάσετε εις τον αγιασμόν, τον οποίον σας δίδει το Πνεύμα το Άγιον και πίστη αληθείας, και δια της πίστεως να γνωρίσετε την αλήθεια. Βλέπετε πόσο πυκνή είναι η διατύπωση του Αποστόλου Παύλου. Όμως να τα δούμε λίγο πιο κοντά αυτά. Ότι ήλε το ημάς ο Θεός απαρχής, γιατί μας εδιάλεξε, μας εξέλεξε ο Θεός απαρχής. Αυτό το απαρχής δεν είναι απαρχής του Ευαγγελίου, είναι απαρχής της δημιουργίας, δηλαδή προκαταβολής κόσμου. Εξάλλου έχουμε και άλλα σημεία της Αγίας Γραφής που τονίζουν την θέση αυτήν, ότι η πιστή είναι γνωστή στο Θεό προκαταβολής κόσμου. Αλλά τότε θα έλεγε κανείς, μήπως εδώ έχουμε τον απόλυτον προορισμό. Κι άλλες φορές έχουμε μιλήσει για τον απόλυτον προορισμό, αλλά τόσο εκείνοι που ξανάκουσαν και ξανάκουσαν πρέπει να τα εδραιώσουν, όσο και εκείνοι που για πρώτη φορά έρχονται να τα μάθουν, να τα ακούσουν. Ποιος είναι αυτός απόλυτος προορισμός? Είναι αυτό που λέμε στην πολύ κοινή γλώσσα μας και που είναι διάχυτο, είναι γραμμένο. Με τη λαϊκή αυτή έκφραση είναι γραμμένο. Αυτό θέλουμε να πούμε. Ότι δηλαδή εάν είναι να σωθώ, θα σωθώ γιατί είναι γραμμένο. Και αν είναι να μη σωθώ, δεν θα σωθώ γιατί πάλι και αυτό είναι γραμμένο. Βέβαια θα μου πείτε, έτσι το λέει ο λαός, έτσι το λέγει για άλλα πράγματα. Αλλά πίσω από αυτά τα άλλα πράγματα, όπως είναι το να είμαι υγιής ή να μην είμαι υγιής, να πεθάνω σύντομα ή να πεθάνω σε μεγάλη ηλικία, να είμαι φτωχός ή πλούσιος, ότι γράφει δεν ξεγράφει, λέει ο λαός, και τι λέει, σκοτώθηκε αυτός ο άνθρωπος, ότι γράφει δεν ξεγράφει, λέει ο λαός. Κοινές εκφράσεις, τις ακούμε καθημερινά. Πίσω όμως, αγαπητοί μου, από αυτές τις εκφράσεις υπάρχει μία λανθασμένη πίστη. Ότι και η σωτηρία μου, ό,τι γράφει δεν ξεγράφει. Αν να σωθώ θα σωθώ, εάν δεν να σωθώ δεν θα σωθώ. Συνεπώς γιατί να φροντίζω? Βλέπετε αμέσως αυτή η θέση, ότι είναι γραμμένο αυτό το οποίο θα μου συμβεί, με ακινητοποιεί. Μου καυτηριάζει την βούληση, μου την αδρανοποιεί την θέληση. Γιατί θα έλεγα, ό,τι να κάνω, όσο να τρέξω, όσο να προσπαθήσω, άμα είναι γραμμένο έτσι ή αλλιώς, εγώ τι έχω να προσθέσω? Αυτό είναι μία φοβερή θέση. Δεν μπορούμε να υπούμε ότι είναι των Μωαμεθανών με το κισμέτ, ότι το τυχερό είναι αυτό. Αγαπητοί μου, όλοι οι λαοί το έχουν αυτό, και οι αρχαίοι Έλληνες το είχαν. Επίστευαν και αυτοί εις την τύχη. Η τύχη λοιπόν, δυστυχώς, για πολλούς είναι μία θέση πίστεως. Δεν υπάρχει τύχη. Αλλά εάν λέγει εδώ ο Απόστολος Παύλος ότι ήλε το ημάς ο Θεός απαρχής η σωτηρίαν, ότι ο Θεός μας διάλεξε προκαταβολής κόσμου για να μας σώσει, τι εννοεί? Πώς τοποθετείτε? Πρόκειται περί αυτού του απολύτου προορισμού? Όχι. Θα το δούμε αυτό και στο ίδιο το κείμενο, στην πρόοδό του, αλλά για την ώρα επιστρατεύω κάποια άλλα χωρία πάλι από τον Απόστολο Παύλο. Γράφει στην προς Ρωμαίους επιστολή του στο 8 κεφάλαιο 29 έως 30. Ους προέγνω και προόρισε συμμόρφους της εικόνας του Υιού αυτού, εκείνους που προεγνώρισε, αυτούς και προόρισε, στο να γίνουν σύμμορφοι
αυτούς που προώρησε να γίνουν σύμμορφοι με την εικόνα του Υιού του. Ους δε προώρησε τούτους και εκάλεσε. Εκείνους που προώρησε αυτούς και κάλεσε. Άρα δεν κάλεσε εκείνους που δεν προώρησε, και ους εκάλεσε εκείνους τους οποίους εκάλεσε, τούτους και εδικαίωσε. Δικαίωσε θα πει, κατέστησε αυτούς παιδιά του, δηλαδή τους έδωκε τη βασιλεία. Ους δε δικαίωσε τούτους και εδόξασε. Αυτούς που δικαίωσε, αυτούς και εδόξασε. Τους έκανε δοξασμένους με την θεία άκτιστη ενεργειά του, δηλαδή πλέον πολίτε της βασιλείας του. Ώστε λοιπόν να το όχι, αν προσέξουμε λίγο, προσέξτε, θα το πω άλλη μια φορά, ους προέγνω και προώρησε. Εκείνους που προεγνώρισε, αυτούς και προώρησε. Πώς προεγνώρισε? Προεγνώρισε διότι για το Θεό δεν υπάρχει χρόνος και δεν υπάρχει συνεπώς και οι κατατιμήσεις του χρόνου, δηλαδή το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Ο Θεός βλέπει τα πάντα σαν να έχουν γίνει όλα. Βλέπει λοιπόν τον κάθε άνθρωπο εάν θα σωθεί ή όχι, βάσει τίνος, δυνάμει της προαιρέσεώς του. Δυνάμει αυτής της προαιρέσεώς του, της προσωπικής του προαιρέσεως, ο Θεός προγνωρίζει και λέει αυτός θα σωθεί. Θα σωθεί γιατί αυτός θα δουλέψει να σωθεί. Συνεπώς αυτός που θα σωθεί, γιατί αυτός θα δουλέψει, εγώ τον καλώ εις τη σωτηρία. Του δίνω δηλαδή την δυνατότητα τώρα να σωθεί, διότι εγώ βλέπω ότι αυτός θέλει να σωθεί. Φυσικά θα μου πείτε, τότε σε τι θα χρειάζεται ο Θεός? Μα είναι θέμα σκέψεως αυτό. Σε τι θα χρειάζεται? Και πως θα μπορούσε ο άνθρωπος μόνος του να επιτυχθεί σωτηρία, αν υποτεθεί ότι μόνος του, ότι θα επεθύμει πολύ να σωθεί? Δεν είναι λοιπόν αρκετό να επιθυμώ, πρέπει και να έχω τη δυνατότητα να πραγματοποιηθεί αυτό. Αυτή η δυνατότητα είναι η χάρη του Θεού. Συνεπώς ο Θεός δίδει τη χάρη του και καλεί και δοξάζει και σώζει εκείνους τους οποίους προγνωρίζει ότι αυτοί θα δουλέψουν για να σωθούν. Αυτό θέλει να πει το χωρίο. Άρα συνεπώς δεν υπάρχει ο απόλυτος προορισμός. Άρα δεν είναι γραμμένο πουθενά. Όπως είναι διάχυτο και στην Καινή και στην Παλαιά Διαθήκη, ο Κύριος λέγει ευτυχισμένοι που τα ονόματά σας, τους 70 μαθητάς του λέγει αυτό, που τα ονόματά σας είναι γραμμένα στον ουρανό. Μη χαίρεστε γιατί τα δαιμόνια υποτάσσονται σε εσάς, αλλά γιατί τα ονόματά σας είναι γραμμένα στον ουρανό. Στο βιβλίο της Αποκαλύψεως το ίδιο και ούτω καθεξής, στην Παλαιά Διαθήκη το ίδιο. Είναι διάχυτη αυτή η φράση, τα ονόματά σας που είναι γραμμένα στον ουρανό. Ανοίχθηκαν βιβλία, λέει, το βιβλίο της ζωής. Στο βιβλίο της ζωής όποιος δεν βρεθεί δεν σώζεται. Πόσες φορές το συναντήσαμε στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Αυτά όλα δεν είναι τίποτε άλλο παρά ό,τι μέχρι τώρα λέμε. Δεν είναι τίποτε γραμμένο. Εγώ αν θέλω γράφω το όνομά μου εκεί. Εγώ εάν θέλω. Εάν θέλω εγώ. Φυσικά εγώ πρώτα. Αλλά ο Θεός θα φέρει εις πέρας τη σωτηρία μου και συνεπώς θα γραφτεί εκεί το όνομά μου, αλλά από τη δική μου την προαίρεση, όχι διότι το θέλει ο Θεός, είτε το θέλω είτε δεν το θέλω, γιατί τότε ο έπαινος και η δόξα και η τιμή δεν θα είχαν καμία πλέον αξία και σημασία. Είχαμε έναν καθηγητή μαθηματικός, έκανε μια πολύ βάρβαρη πράξη, αλλά τη λέγω γιατί είναι έτσι ενδεικτική στην περίπτωσή μας. Όταν δεν λέγαμε καλό μάθημα, μας έλεγε έλα εδώ, μας έδινε το μολύβι και μας έλεγε στον κατάλογο των ίδιων που είχε τη βαθμολογία να βάλουμε ένα διαράκι μόνοι μας, να γράψουμε ένα δύο. Αυτό είναι ενδεικτικό ότι το βαθμό αυτόν εγώ τον έβαλα στον εαυτό μου. Δεν τον έβαλε ο καθηγητής, εγώ τον έβαλα. Δεν ήξερα μάθημα, σηκώθηκα, δεν το είπα και έβαλα το 2.
Έτσι ακριβώς, αγαπητοί, με αυτή την έννοια είναι γραμμένα τα ονόματά μας στο βιβλίο της ζωής. Εξάλλου λέγει ο Απόστολος Παύλος στους Εφεσίους 1,5, θα το αναλύσω παρά μόνο θα σας πω ένα σημείο: εξελέξατο ημάς εν αυτό, για λογαριασμό του ο Θεός, προκαταβολής κόσμου. Είναι ημάς Αγίους στο να είμεθα Άγιοι και αμόμως κατενόπιον αυτού και άμομοι μπροστά του. Εν αγάπη προορίσας ημάς εις υιοθεσίαν δια Ιησού Χριστού εις Αυτόν κατά την ευδοκίαν του θελήματος αυτού. Αλλά θα σημειώσει όμως πάλι Ρωμαίος 8,28, της καταπρόθεσιν κλητής ούσιν. Αυτοί που είναι κλητοί κατά πρόθεση, αυτοί που θέλουν να είναι, δηλαδή αυτοί που έχουν πρόθεση, προαίρεση, αγαθή, αυτούς και καλεί ο Θεός. Ώστε ας το προσέξουμε, μη πούμε ότι εγώ θα σωθώ. Θέλετε ακόμη κάτι άλλο? Υπάρχουν και σβηστήρια, γόμες που λέμε, σβηστήρια. Αδελφοί μου, να γραφτεί κανείς στο βιβλίο της ζωής και να ξεγραφτεί, ή να μην είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής και τελευταία στιγμή να γραφτεί. Παράδειγμα, ο Ιούδας εξελέγει δια Απόστολος και εσβήστηκε από το βιβλίο της ζωής. Παράδειγμα, ο ληστής δίνει το γραμμένο στο βιβλίο της ζωής και τελευταία στιγμή εγγράφει στο βιβλίο της ζωής. Ώστε λοιπόν μπορούμε να γραφτούμε και να ξεγραφτούμε. Ναι, ναι. Τι μας ξεγράφει? Η αμετανοησία μας. Τι μας ξαναγράφει? Η μετανοιά μας. Γι' αυτό ακριβώς και λέγουν οι πατέρες, να ευχόμεθα έως τέλους να μένουμε εν μετανοία και να μας βρει ο θάνατος ορθίους, σηκωμένους πνευματικά, να μην είμαστε πεσμένοι στην αμαρτία, αλλά να είμαστε εν μετανοί. Με πήρε μια κυρία τηλέφωνο και υποφέρει πολύ, είναι μόνη της, και μου λέει: ευχηθείτε, όχι να γίνω καλά, ευχηθείτε να μην χάσω την υπομονή μου. Ακριβώς το είπε η Δία, για να σωθώ, μην χάσω την ψυχή μου. Και αν το θέλετε, θα ήθελα να σας το πω αυτό, γιατί πολλές φορές μας αναθέτεται να ευχόμαστε για διάφορα θέματά σας, όπως και για προπαντός για την υγεία σας. Και βεβαίως ευχόμεθα, αλλά έχω να σας πω τούτο. Αν κάποιος πει: μα ανέθεσα να ευχηθούν, αλλά δεν έγινα καλά, ή ο συγγενής μου δεν έγινε καλά, έφτασε να μην πάει καλά, να πεθάνει. Είναι ματαία αυτή η προσευχή? Όχι καθόλου, αγαπητοί. Διότι αν ο Θεός έκρινε να μην σε θεραπεύσει, αλλά από τις προσευχές που γίνονται για σένα, μπορούσες να έχεις την υπομονή να κρατήσεις τον σταυρό σου έως τελευταία στιγμή. Και αυτό είναι το σημαντικότερο απ' όλα. Διότι τι αξία θα είχε να γίνω καλά και να επιστρέψω στις αμαρτίες μου, ενώ τώρα έχει πολύ αξία το να φύγομαι από τον κόσμο αυτόν και να νομιστεί ότι δεν εισηκούσε τις ανυπροσευχές, αλλά να έχω όμως υπομονή και πνεύμα μετανοίας και να σωθώ. Θα ήθελα όμως, πριν τελειώσω αυτό το ήλετο ότι μας διάλεξε ο Θεός, ακόμη ένα σημείο. Θα μου πείτε τότε, και η έννοια της προφητείας ποια είναι? Εάν επί παραδείγματι ο Ιούδας επρόδωσε τον Χριστόν, φταίει σε τίποτε εάν οι προφητείες μίλησαν για τον Ιούδα? Ο ίδιος ο Κύριος λέγει: εγώ δεν σας εξέλεξα, δεν εξέλεξατε εσείς εμένα, εγώ εξέλεξα εσάς. Συνεπώς εγώ εξέλεξα και τον Ιούδα. Θα έλεγε κανείς: εδώ τι έννοια έχει η προφητεία, όταν η προφητεία καθορίζει ότι αυτό θα γίνει και είναι αδύνατον να λυθεί η γραφή? Τι έννοια έχει? Έχει την εξής έννοια, αγαπητοί: η προφητεία καθορίζει αυτό που εν ελευθέρα προαιρέση θα γίνει. Είναι ότι σας είπα προηγουμένως, ο Θεός βλέπει τι θα κάνει αυτό το πρόσωπον,
ή αυτός ο λαός και εκδίδει την προφητεία του. Δεν καθορίζει λοιπόν η προφητεία την πορεία ενός προσώπου, αλλά καθορίζεται η προφητεία από την πορεία ενός προσώπου ή αν θέλετε και ενός λαού. Ένα άλλο παράδειγμα που είναι πάρα πολύ χτυπητό και ίσως θα σκανδάλιζε πολλούς, ήδη σκανδάλισε τον ίδιο τον προφήτη. Είναι ο προφήτης Ιωνάς με την Νινεβή. Όταν κηρύσει η κήρυγμα μετανοίας, ο λαός μετανοεί και ο Θεός αναβάλει. Αναβάλει, δεν ματαιώνει. Αναβάλει ή θα αματέωνε, αν υποτεθεί ότι τα πράγματα δεν θα έφταναν ποτέ σε αποστασία πάλι. Την καταστροφή της πόλεως. Και ο προφήτης ανησυχεί ότι θα βγει γελασμένο στα μάτια των Νινεβητών και λέγει: Κύριε, γι' αυτό εδραπέτευσα από προσώπου σου και πήγα εις την Θαρσής, εις την Ισπανία. Ήθελα εκεί να πάω. Αλλά εσύ με γύρισες πίσω, γιατί ξέρω ότι είσαι φιλάνθρωπος, ότι θα μετανοούσες δια την εξαγγελία της προφητείας και εγώ θα ήμουν εκτεθειμένος απέναντι των ανθρώπων ως ψευδοπροφήτης. Βέβαια δεν σας λέγω τι διημήφθη παρακάτω, παρά μόνο τούτο, ότι ο Θεός είχε υπόψη όχι μόνο την προφητεία αλλά και τη μετάνοια των Νινεβητών. Έπρεπε να εξαγγελθεί η προφητεία. Θα μου πείτε, μπορούσε να ματαιωθεί? Είναι πολύ απλό, είναι αυτό που λέμε στα παιδιά μας: εάν δεν κάτσεις καλά θα σε δείρω. Σας ερωτώ, εάν το παιδί καθίσει καλά το δέρνουμε? Όχι. Εάν το παιδί δεν καθίσει καλά δεν το δέρνουμε? Το δέρνουμε. Τι σημαίνει αυτό? Αθετούμε τίποτε? Όχι. Πού οφείλεται? Αν θα το δείρουμε, από τι εξαρτάται? Θα το δείρουμε ή δεν θα το δείρουμε το παιδί μας? Από τη στάση που θα πάρει. Θέλετε ακόμη? Η Νινεβή ξανααμάρτησε πάλι. Ύστερα από 100 χρόνια έφτασε στο αποκορύφωμα της αμαρτίας της. Και τότε ο Θεός τιμωρεί. Τιμωρεί με την ολοκληρωτική καταστροφή της πόλεως. Αυτή την έννοια έχει η προφητεία. Για να μην νομιστεί ότι η προφητεία καθορίζει τα γεγονότα. Όχι, τα γεγονότα ως πρόγνωση του Θεού καθορίζουν την προφητεία. Ποιο το αντικείμενο παρακαλώ που λέγει εδώ ότι ήλετο ημάς ο Θεός απαρχής? Η σωτηρία, για να σωθείτε. Εν αγιασμό πνεύματος. Με τον αγιασμό που θα σας δώσει το Πνεύμα το Άγιο και πίστη αληθείας και δία της πίστεως, για να γνωρίσετε την αλήθεια. Εις ο εκάλεσεν ημάς δια του Ευαγγελίου ημών εις περιποίησιν δόξης του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Τώρα, όπως σας είπα στην αρχή, θα δείτε στην πρόοδο της αναλύσεως ότι αυτό το «μας εκάλεσε απαρχής», προήλετο απαρχής, ότι πρέπει να μπει η προσωπική εργασία, ο προσωπικός κόπος. Και να ποιος είναι ο προσωπικός κόπος? Εκείνο το πίστη, δοτική είναι, πίστη και πίστη αληθείας, ώστε να φτάσουμε στην αλήθεια δια της πίστεως. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει η πίστη κάτι που είναι προσωπικό. Εγώ εάν σταθώ απέναντι στο Θεό πιστός ή δεν σταθώ πιστός. Βλέπετε λοιπόν ότι το μέρος το δικό μου είναι η πίστη. Και κάτι ακόμη. Εις το οποίο εκάλεσε ημάς ο Θεός, στην οποία υπόθεση, στον οποίο αγιασμόν, διά του Ευαγγελίου ημών, διαμέσου του Ευαγγελίου μας, εμού του Παύλου και των συνεργατών μου που ήρθαμε να σας κηρύξουμε. Συνεπώς, τι σημαίνει εδώ? Σημαίνει ότι εσείς ακούσατε το Ευαγγέλιο. Έπρεπε να το ακούσετε. Ήρθε το Ευαγγέλιο, το ακούσατε. Τι κάνατε, πώς σταθήκατε στο Ευαγγέλιο? Το πιστέψατε. Αυτό τι είναι?
Αυτό είναι η υπακοή τώρα στο Ευαγγέλιο. Υπακούσατε, επιστέψατε. Αυτό δεν είναι έργο του ανθρώπου? Πιο κάτω θα μιλήσει για κάποιους ατόπους ανθρώπους και πονηρούς. Αυτοί τι έκαναν με τη σειρά τους? Δεν εδέχτησαν το Ευαγγέλιο. Ποιος τους έβαλε να μην το δεχθούν? Ο εαυτός τους μόνον. Η προαίρεσή τους, η στάση τους απέναντι στο Θεό στάθηκε αρνητική. Βλέπετε λοιπόν ποιο είναι το έργο, το προσωπικό, ότι δεν είναι χαριστική η περίπτωση αυτής της κλίσεως, αλλά είναι κατόπιν ανταποκρίσεως του ανθρώπου στην κλίση του Θεού. Δια του Ευαγγελίου ημών εις περιποίησιν δόξης του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αυτό το εις περιποίησιν θα πει εις απόκτηση της δόξης, την οποία δίδει ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Δηλαδή το να φτάσουμε, βλέπετε, είναι λέξεις, έννοιες πολύ συμπυκνωμένες που μιλούν για πολλά πράγματα. Το να φτάσουμε δια της πίστεως και της αρετής στην Βασιλεία του Θεού, που θα έχουμε ήδη εκεί αποκτήσει τη Θεία Δόξα. Εις περιποίησιν δόξης του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Διότι πράγματι εκεί φτάνει η σωτηρία, και αυτό λέγεται σωτηρία, το να δεχθεί κανείς την δόξα του Ιησού Χριστού. Άρα ουν αδελφοί, στήκετε και κρατείτε τας παραδόσεις, ας εδιδάχθητε είτε διαλόγου είτε διεπιστολής ημών. Άρα ουν, ώστε λοιπόν, συμπέρασμα σε όσα σας είπα, ειδικά για ό,τι αναφέρθηκε ο Απόστολος στον Αντίχριστο. Διότι τι έκαναν και τι έπαθαν οι Θεσσαλονικείς? Ανησύχησαν, σαλεύτηκαν. Γι' αυτό θα τους πει στήκετε, να σταθείτε. Και συνεπώς το συμπέρασμα είναι ότι πρέπει, σε σχέση με εκείνα που συνέβησαν στην πόλη σας από τους ταραχοποιούς της πίστεως, και σε σχέση με εκείνα που εγώ τώρα σας γράφω, θα πρέπει να σταθείτε όρθιοι και να κρατείτε τις παραδόσεις που διδαχθήκατε από μας, είτε με το λόγο είτε με την επιστολή μας. Άρα ουν αδελφοί, στήκετε. Δεν μπορεί κανείς παρά μετά από μια αναπόδοση του χωρίου να μένει στις λέξεις. Γιατί σας είπα, ο Απόστολος Παύλος είναι πυκνός, είναι πολύ πυκνός. Το Πνεύμα του Θεού δεν βάζει στο νου και στη γραφίδα του Αποστόλου τυχαία τις λέξεις. Γράφει φυσικά ο καθένας θεόπνευστος, ελευθέρος, αλλά αυτό το ελευθέρος, ενώ είναι από την προαίρεση του Ιερού Συγγραφέως, ταυτόχρονος είναι κάτω από την επιστασία και την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και η τελευταία λέξη, τι λέγω, όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, και μία συλλαβή κρύβει πολύ το θησαυρό. Τι σημαίνει αυτό το στήκεται? Να στέκεστε. Να στέκεστε. Γιατί, όπως σας εξήγησα, ήσανε πολλοί ή παρασαλευόμενοι, και πρέπει τώρα να μάθουν να σταθούν. Ξέρετε ότι όλοι οι άνθρωποι δεν είναι της ιδίας δομής από πλευράς είτε νοητικής, είτε συναισθηματικής, είτε βουλητικής. Εμπροκειμένο περιβουλητικής δομής. Δηλαδή ο καθένας πώς καταλαβαίνει τα πράγματα, πώς στέκεται, τι είναι η θέλησή του. Και βλέπετε, άλλος να έχει ισχυράν θέληση και να μην παρασύρεται, και άλλος να μην έχει και εύκολα να παρασύρεται. Θα πρέπει, αγαπητοί μου, να προσέξουμε
να είμαστε σταθεροί και στους τρεις αυτούς τομείς της ψυχής μας. Καταρχάς τη νόηση. Ο άλλος να μην μας πλανήσει εύκολα. Να έχουμε μέσα μας εδραιωμένη και στεκούμενη την πίστη μας. Δεν πρέπει ακόμη να μας παρασύρει συναισθηματικά. Δεν πρέπει ακόμη να φανούμε με ασθενή θέληση. Διότι ο διάβολος εργάζεται, οι αντίθετες δυνάμεις ενεργούν και θα πρέπει να είμεθα προσεκτικοί ώστε να είμεθα όρθιοι και νοητικά και συναισθηματικά και βουλητικά. Στήκετε λοιπόν, να στέκεστε. Υπάρχουν ασκήσεις αγαπητοί μου και εις τους τρεις αυτούς τομείς. Γιατί βούληση επί παραδείγματι. Τι είδους άσκησης υπάρχει? Πώς μπορώ να κάνω μία ισχυράν βούληση? Να πω επί παραδείγματι. Έχω πολύ απλό παράδειγμα. Έχω φαγητό, φρούτο, γλυκό. Και να πω, θα φάγω το φαγητό. Το φρούτο θα το φάω ύστερα από μία ώρα. Και το γλυκό θα το φάω το βράδυ. Ή καθόλου. Αυτό ισχυροποιεί τη θέληση. Μου ήρθε μία επιστολή. Να μην την ανοίξω αμέσως. Να την ανοίξω ύστερα από μισή ώρα, μία ώρα αναλόγως. Θα βάλω στον εαυτό μου μία άσκηση. Αυτά είναι ασκήσεις βουλήσεως. Να πω, θα σηκωθώ εκείνη την ώρα. Θα κάνω εκείνο. Μα κάνει ζέστη, μα βαρύνομαι. Θα κάνω εκείνο. Όλα αυτά ενισχύουν την βούληση. Αλίμονο στον άνθρωπο αγαπητή μου που δεν έχει βούληση. Είναι, πώς να σας το πω, σε κάθε άνεμο κινείται. Μια από εδώ και μια από εκεί. Και άμα του πείτε γιατί κινείσαι, θα σας πει, το καταλαβαίνω τι κινούμε, το καταλαβαίνω τι μεταβάλλομαι. Α, το καταλαβαίνει. Ώστε λοιπόν η νόησή του στέκεται. Αλλά τι δεν στέκεται? Η βούληση. Είναι ακριβώς, θα λέγαμε, τα ποδάρια του συναισθήματος και της νοήσεως η βούληση. Εγώ επί παραδείγματι να σκέπτομαι σωστά και να επιθυμώ σωστά, αλλά τα πόδια μου να μην με πηγαίνουν εκεί που εγώ θέλω. Τι αξία πια έχει αυτό? Αδρανοποιούμε. Πρέπει να κάνουμε άσκηση και εις τους τρεις αυτούς τομείς της πίστεως, της ψυχής, συγγνώμη. Για να μπορούμε να σταθούμε. Και ως γονείς θα παρακαλέσω στο σπίτι σας και τα παιδιά σας κάπως έτσι να τα μεγαλώνετε. Είναι ανάγκη. Είναι ανάγκη. Αλλά ακόμα, όπως είδατε εδώ, όταν λέγει στήκεται, σημαίνει ότι ο προορισμός σας να σωθείτε είναι κατά πρόγνωση και συνεπώς οφείλετε να σταθείτε. Το βλέπετε και από εδώ. Διότι εάν ο Θεός με εξέλεξε προκαταβολής κόσμου να σωθώ, γιατί να μου γράφει ο Απόστολος Παύλος να στέκομαι? Ή έτσι στέκομαι. Αφού είναι γραμμένο, γιατί συμβουλεύει λοιπόν και λέγει στήκεται? Σημαίνει ακριβώς ό,τι σας είπα προηγουμένως, ότι είμαι γραμμένος κατά πρόγνωση. Εγώ θα δουλέψω, όχι κατά προορισμό, κατά πρόγνωση. Έτσι ακριβώς, αγαπητοί μου, αισθάνεται και ο Απόστολος Παύλος για τον εαυτόν του. Γράφει στην 1η προς Κορινθίους επιστολή 9,27 τα εξής: υποποιάζω μου το σώμα και δούλαγω εγώ, μήπως άλλης κηρύξας αυτός αδόκιμος γένομαι. Μπαίνω κάτω από ασκήσεις σωματικές και είμαι εγώ ο κύριος του σωματός μου και το δουλαγωγό το σώμα μου, δηλαδή το έχω σαν δούλο, όπως τα λέγαμε στον δούλο, όχι στον υπηρέτη, στο δούλο. Κάνω αυτό, κάνω εκείνο, έτσι συμπεριφέρομαι στο σώμα μου. Βλέπετε, δουλαγωγεί ο Απόστολος Παύλος το σώμα του. Εάν δεν δουλαγωγούσε το σώμα του, δεν θα ήταν αυτός ο ήρωας, ο ήρωας της Μεσογείου.
να περιφέρεται σε αυτήν την Μεσόγειο και να κηρύσει Χριστόν με μία ακατάβλητη, χαλίβδινη θέληση, καταπληκτική θέληση. Με τον παραμικρό πειρασμό εμείς πέφτουμε, αγαπητοί μου. Τι ξύλο έφαγε, τι ναυάγια υπέστη, τι φυλακές τον εδέχθησαν, τι πορείες, τι ληστές, τι ζέστη, τι κρύο, τι πείνα, τι γυμνότητα, λέει ο ίδιος. Ακατάβλητος ο Απόστολος Παύλος. Ακατάβλητος, γίγας, θελήσεως. Πώς τα κατάφερε? Απλούστατα. Έμαθε να δουλαγωγεί τον εαυτόν του. Και γιατί? Φοβείται, μήπως άλλης κηρύξας ο ίδιος φανεί τελικά αδόκιμος. Να κηρύξει τους άλλους το κήρυγμα της επιστροφής, της μετανοίας, της σωτηρίας και ο ίδιος να αποδειχθεί στο τέλος ένας αδόκιμος και να χαθεί. Ώστε κινδύνευε ο Απόστολος Παύλος να χαθεί. Από τα λόγια του, ναι. Μα δεν είναι ο ίδιος το είπε. Δεν είναι ο αφορισμένος εκκυλίας μητρός αυτού. Τι θα πει αφορισμένος? Δεν είναι αυτό που λέμε συνήθως αφορισμένος και είναι κάπως έτσι κακό ήχο το? Όχι, πρόκειται το ξεχωρισμένος. Βέβαια το ξεχωρίζω, αφορίζω, έχει δύο σημασίες. Έχει ό,τι λέει λέξεις και ακόμη το να είμαι χωριστά από τον Χριστό. Οπότε εκεί δεν έχει καλή σημασία φυσικά. Αφορισμένος εκκυλίας μητρός θα πει ξεχωρισμένος από την εποχή που ήμουν έμβριον, στα σπλάχνα της μάνας μου. Ο Θεός με προώρησε να γίνω Απόστολός του. Ησυχάζει ο Απόστολος Παύλος? Όχι. Αλλά τι κάνει? Υποποιάζει τον εαυτό του, το σώμα του και το δουλαγωγεί. Γιατί? Γιατί δεν είναι γραμμένο αυτό. Είναι κατά πρόγνωση. Βλέπετε, παρακαλώ, πόσα στοιχεία που δείχνουν ότι πρέπει να φροντίζουμε. Και συνεχίζει και λέγει ο Απόστολος. Άρα ουν αδελφοί, ώστε λοιπόν αδελφοί, στήκετε και κρατείτε τας παραδόσεις. Άσε διδάχτετε. Κρατείτε τις παραδόσεις που διδαχθήκατε, είτε με λόγο είτε με γράμμα δικό μας. Κρατείτε τας παραδόσεις, είτε με λόγο είτε με γράμμα δικό μας, επιστολή δική μας. Εδώ βλέπει κανείς που λέγει όχι επιστολές, λέγει επιστολή. Συνεπώς μία επιστολή προηγείται. Άρα λοιπόν πράγματι αυτή είναι η δευτέρα επιστολή προς Θεσσαλονικείς. Η Εκκλησία δε, η παράδοση, σε έχει σημασία αυτό που σας λέγω, δεν γνωρίζει άλλη επιστολή προς Θεσσαλονικείς. Δεν γνωρίζει άλλη. Εισάγει εδώ ο Απόστολος ένα πολύ σπουδαίο στοιχείο. Το θέμα των παραδόσεων. Ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ σπουδαίο πράγμα αυτό το θέμα των παραδόσεων. Τι είναι η παράδοση? Είναι αυτό που τους είπε προφορικά. Τι είναι το γραπτό? Αυτό που τους στέλνει με επιστολή. Μην ξεχνάμε ότι οι επιστολές του Παύλου, του Πέτρου, του Ιωάννου και τα λεγόμενα απομνημονεύματα των Αποστόλων, έτσι λέγονται τα Ευαγγέλια, στην εποχή του Αγίου Ιουστίνου του Φιλοσόφου, μέσα δευτέρου αιώνος, ελέγονται απομνημονεύματα των Αποστόλων. Τα τέσσερα Ευαγγέλια. Όλα αυτά δεν είναι τίποτε άλλο παρά η γραπτή παράδοση. Είτε λοιπόν έχουμε την προφορική παράδοση, είτε την γραπτή παράδοση, και τα δύο είναι ισότιμα. Γιατί μέρος της προφορικής εγγράφει και όχι όλα. Όσα υπόθηκαν από τους Αποστόλους όλα δεν εγγράφησαν, αλλά μόνο μέρος εγγράφει. Αλλά εδώ βλέπει κανείς εις αυτή την πηγή, την Αγία Γραφή, που είναι η γραπτή παράδοση, η γραπτή, το ξαναλέγω, να κατοχυρούνται η προφορική παράδοση. Και να λέγει ο Απόστολος ότι εκείνα που διδαχθήκατε, που παραλάβατε ως παράδοση, είτε διαλόγου προφορικά είτε διεπιστολής,
να τα κρατήσετε, που σημαίνει είναι ισόκυρα. Μπαίνει, αγαπητοί μου, το στοιχείο, το θέμα της λεγόμενης εκκλησιαστικής παραδόσεως. Είναι γνωστό ότι η Ορθόδοξος Εκκλησία μας στηρίζεται πάνω στην παράδοση και στην Αγία Γραφή. Είναι δύο πηγές της αληθείας. Είναι ισόκυρες αυτές οι πηγές. Έχουν ίσον κύρος. Δεν υπολείπεται η μια της άλλης. Βέβαια, ξέρετε ότι την παράδοση οι Προτεστάντες και γενικώς οι αιρετικοί πλην των Ρωμαιοκαθολικών την έχουν απορρίψει. Αν απορρίψουμε την παράδοση, τότε δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε την Αγία Γραφή. Τι είναι η παράδοση? Δεν είναι μόνο όσα είπε ο Χριστός, αλλά και όσα κατενόησαν οι αυτόπτες του Λόγου, όπως σημειώνει στο προήμιό του ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο Ευαγγελιό του. Όπως κατενόησαν τον Ιησού Χριστόν, όπως τον είδαν, όπως τον ένιωσαν, όπως τους φώτισε το Πνεύμα του Θεού να τον αντιληφθούν. Αυτά όλα ή τα κατέγραψαν ή τα είπαν στην Εκκλησία και τα παρέδωσαν στην Εκκλησία. Και η Εκκλησία τα εκράτησε. Φυσικά εκείνα που εκράτησε η Εκκλησία γρήγορα κατεγράφησαν. Και σήμερα όταν λέμε εκκλησιαστική παράδοση ή καλύτερα παράδοση των Αποστόλων, δεν είναι παρά είναι καταγραμμένα αυτά. Και τι είναι η παράδοση των Αποστόλων? Ό,τι ακριβώς μας παραδίδουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας και οι οικουμενικές σύνοδοι, είτε ακόμη και οι τοπικές σύνοδοι. Όλα αυτά είναι κατοχήρωσης της προφορικής διδασκαλίας των Αποστόλων που η Εκκλησία στάθηκε ο θεματοφύλακάς των. Ένα παράδειγμα το οποίο τελικά από την παράδοση έγινε γραπτό, έγινε Αγία Γραφή. Κατά τον λόγον του Κυρίου, λέγει ο Απόστολος Παύλος, κατά τον λόγον του Κυρίου, μακάριον το διδώνε μάλλον ή λαμβάνειν. Αυτό δεν είναι γραμμένο πουθενά στα Ευαγγέλια. Αυτό που υπήρχε, κυκλοφορούσε στο λαό του Θεού, το παίρνει ο Απόστολος Παύλος και το γράφει. Τι είπε? Κατά τον λόγον του Κυρίου. Είναι δυνατόν ο Κύριος να είπε μόνο όσα είναι γραμμένα? Αλλά το σπουδαίο είναι ότι το κύρος της, η Αγία Γραφή, το παίρνει από την παράδοση. Διότι εγγράφησαν τα γνωστά βιβλία της Καινής Διαθήκης, να μην πάω στην Παλαιά. Μένω στην Καινή. Κάτι αντίστοιχο υπάρχει και στην Παλαιά. Εγγράφησαν τα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Ερωτούμε, εγγράφηκαν μόνο αυτά τα 27 βιβλία? Γράφτηκαν πολλά βιβλία. Γράφτηκαν και άλλα Ευαγγέλια. Τα λεγόμενα ψευδεπίγραφα, ψεύτικα, έχοντα μυθιστορηματική αφήγηση κλπ. Κλπ. Ή αιρετική, θα λέγαμε, βάση. Ερωτούμε, ποιος έκρινε ποια βιβλία της Αγίας Γραφής, δηλαδή η γραπτή παράδοση, ότι είναι έγκυρος και γνησία? Ποιος το έκρινε? Η Εκκλησία. Βάσει τίνος το έκρινε? Βάσει της προφορικής διδασκαλίας, της διδασκαλίας των Αποστόλων. Ώστε λοιπόν το κριτήριο της γνησιότητος και του κύρους της Αγίας Γραφής είναι η Ιερά Παράδοσης. Διότι η Εκκλησία κατοχυρώνει και λέγει, δεν είναι φερειπίν 30, 40, 50, 100 βιβλία η Αγία Γραφή, αλλά είναι μόνο αυτά τα 27. Και τώρα με τη σειρά της η Αγία Γραφή κατοχυρώνει την Ιερά Παράδοση. Διότι κάτι που μπορεί να υποθεί και δεν ταιριάζει με το πνεύμα της Αγίας Γραφής απορρίπτεται. Ώστε βλέπετε ότι είναι δυο πηγές αληθείας, η μία
κατοχυρώνει την άλλη και είναι πηγές επί τις οποίες, επί των οποίων στηρίζεται η πίστη μας και η σωτηρία μας. Όταν λέμε εξάλλου ότι πιστεύουμε εις μίαν αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ποια είναι αυτή η αποστολική εκκλησία? Είναι εκείνη που ιδρύθηκε με πράξη και με λόγο, δηλαδή με δόγματα, αλλά και με πράξη, όπως το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και τα λοιπά, από τους Αποστόλους. Ό,τι μας παρέδωκαν οι Απόστολοι. Αυτό το παρέδωκαν είναι ακριβώς αυτό που σας λέγω, η παράδοση. Φερρυππίν, ο πυρήνας της Θείας Λειτουργίας ασφαλώς είναι μέσα στην Αγία Γραφή. Ο πυρήνας όμως. Το ολοπλαίσιο της Θείας Λειτουργίας που είναι γραμμένο? Είναι στην παράδοση. Στην παράδοση της Εκκλησίας. Θα ακούστε να λέγει επί παραδείγματι στους Κορινθίους, πρώτη επιστολή, ο Απόστολος Παύλος: «Σας παραδίδω ό,τι και παρέλαβα». Τι παρέλαβε? Ότι την ημέρα, την νύχτα εκείνη που ο Κύριος παρεδίδετο λαβών άρτων και τα λοιπά και τα λοιπά. Ώστε τι λέγει ο Απόστολος? Σας παραδίδω ό,τι παρέλαβα. Αν υποτεθεί, αγαπητοί μου, ότι αυτά δεν τα κατέγραφε, διότι περιπτωτικώς κατεγράφησαν στην επιστολή του. Πώς περιπτωτικώς? Επειδή εγείοντο κάποιες αταξίες στην Κόρινθο και για να τους συνετίσει τους Κορινθίους, τους ομιλεί για το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Σας είπα περιπτωτικώς. Εάν δεν εγγράφονται αυτά, από πού θα ξέραμε για τη Θεία Λειτουργία? Στην παράδοση. Το λέγει ο ίδιος. Σας παραδίδω ό,τι και εγώ πήρα. Από πού το πήρε? Από την Εκκλησία. Από την παράδοση της Εκκλησίας. Από εκείνο που ο Κύριος είπε και οι μαθητές κατενόησαν και ήδη με εκείνα που κατανόησαν εδραιώνουν την Εκκλησία. Αυτά παρακαλώ κρατήσατε τα, είναι πολύ σημαντικά. Αν τα καταλάβετε καλά, θα μπορείτε να αντιμετωπίσετε και έναν αιρετικό, διότι οι αιρετικοί, όπως σας εξήγησα, δεν έχουν την παράδοση. Ο καρπός δε του να κρατήσω ή να μην κρατήσω την παράδοση είναι και αυτός. Ποιο είναι το κριτήριο ερμηνείας τώρα της Αγίας Γραφής? Είναι η παράδοση. Αν απορρίψω την παράδοση, με ποιο κριτήριο θα ερμηνεύσω την Αγία Γραφή? Θα την ερμηνεύσω κατά το δοκούν, όπως μου αρέσει. Απόδειξης. Ο κάθε ένας προτεστάντης, πόσοι προτεστάντοι υπάρχουν? 100, 200, 300 εκατομμύρια προτεστάντοι υπάρχουν. Ο κάθε ένας προτεστάντης είναι και μία αυθεντία στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής. Δηλαδή τι θα πει αυθεντία? Γι' αυτόν έχει κύρος η ερμηνεία την οποία δίδει ο ίδιος στην Αγία Γραφή. Γιατί? Διότι πετώντας οι προτεστάντες την παράδοση, είπαν δεν μας χρειάζεται, θα κατανοεί ο καθένας όπως κατανοεί την Αγία Γραφή. Αντιληφθείτε τώρα πόσων ειδών ερμηνείας έχουμε, όσα και πρόσωπα που ερμηνεύουν χωρίς την παράδοση. Τι είναι η παράδοση? Είναι το κριτήριο να ερμηνεύσω σωστά. Όχι όπως μ' αρέσει, όχι όπως θέλω. Γι' αυτό έχουμε το κατάντημα του λεγόμενου του δυτικού χριστιανισμού. Το κατάντημα. Κατάντημα. Τι να πει κανείς, δεν ξέρει. Λέει κανείς, μα δεν διάβασαν αυτοί οι άνθρωποι ποτέ Αγία Γραφή? Βεβαίως διαβάζουν. Θα δείτε τους προτεστάντες να διαβάζουν ημέρα ή την Αγία Γραφή. Την έχουν καταυπογραμμισμένη, δεν έχουν το κριτήριο όμως αληθείας που είναι οι παράδοσες, γι' αυτό και ερμηνεύουν ποικίλο τρόπο. Προσοχή λοιπόν, αυτές είναι οι επιπτώσεις. Αν κρατώ την παράδοση, θα ερμηνεύσω ορθά. Και ξαναλέγω, είναι οι πατέρες της Εκκλησίας μας που διασώζουν εν πνεύματι Αγίο τη διδασκαλία των Αποστόλων και οικουμενικές σύνοδοι και ετοπικές σύνοδοι. Γράφει ο Απόστολος Παύλος, συγγνώμη, ο Ιερός Χρυσόστομος, πάνω σε αυτό το σημείο, κρατείτε τας παραδόσεις που έχετε διδαχθεί, είτε διαλόγου, είτε διεπιστολήσιμων, είδατε αυτό το, είτε διαλόγου, είτε διεπιστολής, ή έτσι, ή έτσι, θα το κρατάτε, είτε προφορικά, είτε γραπτά. Σημειώνει,
ο Ιερός Χρυσόστομος, εντεύθερ δήλων ότι ου πάντα δι' επιστολής παρεδίδωσαν. Από εδώ είναι φανερό ότι όλα δεν παραδόθηκαν δι' επιστολών, δι' επιστολής, αλλά πολλά και αγράφως. Πολλά πράγματα έχουν παραδοθεί και χωρίς να έχουν γραφεί. Ομοίως δε κακίνα και ταύτα εστίν αξιόπιστα. Όμοια και εκείνα που γράφτηκαν και εκείνα που δεν γράφτηκαν είναι αξιόπιστα, ώστε και την παράδοση της Εκκλησίας αξιόπιστον ηγόμεθα, ώστε να θεωρούμε και την παράδοση της Εκκλησίας αξιόπιστη. Παράδοση εστί μηδέν πλέον ζήτη, είναι παράδοση, μη ζητάς τίποτα άλλο. Θα τη δεχθείς όπως σου την παραδίδει η Εκκλησία. Αυτός δε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και ο Θεός και Πατήρ ημών, ο αγαπήσας ημάς και δούς παράκλησιν αιωνίαν και ελπίδα αγαθήν εν χάριτι παρακαλέσε ημών τας καρδίας και στηρίξε ημάς εν παντή λόγο και έργο αγαθό. Αυτός δε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός και ο Θεός και Πατέρας μας που μας αγάπησε και μας έδωκε παρηγορία αιωνία και ελπίδα αγαθή, μας εδώρισε, ήθε να παρηγορήσει τις καρδιές σας και να τις στηρίξει με κάθε λόγο αληθείας και με κάθε έργο αγαθό. Τι πολύτιμο χωρίον αυτό, και ποιο δεν είναι πολύτιμον. Πρέπει να σας πω, αγαπητοί μου, ότι πολλά βρίσκω μέσα στην Αγία Γραφή, δεν σας τα λέγω όλα. Θα έπρεπε να στριφογυρίζουμε σε ένα χωρίο ένα-δυο ομιλίες μας, αλλά τότε θα με βαριώσαστε. Γι' αυτό και λιγάκι τρέχω. Αλλά τι θησαυρός. Προσέξτε εδώ. Αυτός δε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και ο Θεός και Πατήρ ημών. Βάζει δύο πρόσωπα. Αναφέρεται στον Κύριον Ιησού Χριστόν και στον Θεόν Πατέρα. Προτάσει τον Ιησού Χριστόν του Θεού Πατρός. Τον βάζει πιο μπροστά. Τον προτάσει. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είτε βάλω τον Θεόν Πατέρα πρώτα, είτε βάλω τον Υιόν πρώτα, είναι το ίδιο. Δηλαδή, με άλλα λόγια, εδώ δεν έχει σημασία η διαφορά των αξιωμάτων. Εάν ο πατήρ είναι πατήρ ή ο Υιός είναι Υιός, για να μπει δεύτερος. Διότι τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος είναι ίσα, αλλά το σπουδαίον. Ομιλεί σε πρώτο ενικό πρόσωπο. Ενικό, ενώ βάζει δύο πρόσωπα και πρέπει να μιλήσει σε πληθυντικό αριθμό, ομιλεί σε ενικών αριθμών. Και λέγει, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και ο Θεός και Πατήρ ημών, ο αγαπήσας ημάς. Ο αγαπήσας. Έπρεπε να γράψει, οι αγαπήσαντες ημάς. Και παρακάτω, και δόντες. Δεν λέει ούτε οι αγαπήσαντες, ούτε οι δόντες. Αλλά ο αγαπήσας και ο δούς. Αυτός που έδωσε. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ο Θεός είναι ένας. Εδώ έχουμε ότι τα θεία ονόματα του Πατρός και του Υιού είναι ηνωμένα κάτω από το ίδιο ρήμα σε ενικό αριθμό, χωρίς να λογαριάζεται η τάξη, όπως σας εξήγησα, αξιώματος. Τι σημαίνει? Ότι ο Υιός είναι Θεός. Πώς είναι Θεός? Λέει ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Δεν άπαυσε να είναι Θεός, φέροντας την ανθρωπίνη του φύση. Και είναι Θεός πλήρης και τέλειος με την ανθρωπίνη του φύση. Αλλά και αυτή ακόμα η ανθρωπίνη φύσης ένεκα της υποστατικής ενώσεως με το Θεολόγο
έχει την αντίδοση των θείων ιδιωμάτων. Δηλαδή, όπως ο Θεός είναι πανταχού παρόν, έτσι και η ανθρωπίνη σάρκα του Ιησού Χριστού είναι πανταχού παρούσα. Πώς? Ακατανόητο. Μόνο ο Θεός το ξέρει αυτό. Αλλά παίρνει εκείνα τα στοιχεία, αυτό θα πει αντίδοσης, παίρνει εκείνα τα στοιχεία από τη Θεία Φύση, η ανθρωπίνη φύση, ένεκα του ότι είναι στενά αλλά και ασύγχυτα ηνωμένες οι δυο φύσεις κάτω από ένα πρόσωπο, το πρόσωπο του Θεού Λόγου. Τι σημασία και αξία έχει αυτό? Πρώτα πρώτα είναι θέσεις πίστεως και θέσεις αληθείας. Διότι ορθά θα λατρέψουμε τον Θεό εάν έτσι το γνωρίζουμε και έτσι αποτινόμεθα εις τον Ιησού Χριστόν. Αλλά το σπουδαίο είναι ότι έχει πρακτικές επιπτώσεις. Μπορώ να γνωρίζω εγώ ότι ο Θεός Πατήρ είναι στον ουρανό και με βλέπει, αλλά ο Ιησούς Χριστός είναι με την ανθρωπίνη του φύση, είναι στα δεξιά του Θεού Πατρός και δεν με βλέπει. Δεν με βλέπει και με βλέπει και με ακούει και είναι παρόν. Ο Υιός του Θεού ως άνθρωπος, ως Ιησούς Χριστός. Και εκεί είναι και εδώ είναι και παντού είναι. Πανταχού παρόν. Έχει αξία αυτό? Σκεφτείτε το αν έχει αξία. Αγαπητοί μου, και άλλες πολλές αγαθές επιπτώσεις από το θέμα ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κυριός μας και ο Θεός μας με την ανθρωπίνη του φύση. Η ανθρωπίνη του φύσης είναι λατρευτή. Η ανθρωπίνη φύσης λατρεύεται. Και αφού λατρεύεται η ανθρωπίνη φύσης, τότε σημαίνει ότι πράγματι και εγώ με την ανθρωπίνη μου φύση θα δεχθώ τη δόξα του Ιησού Χριστού για την οποία μας μίλησε στο προηγούμενο χωρίον ο Απόστολος Παύλος. Έχει πολύ αξία αυτό. Πάρα πολύ αξία. Είναι μία επίπτωση ότι και εγώ θα δοξαστώ ολόκληρος με την ανθρωπίνη φύση. Όταν λέω εγώ, εννοώ εμείς. Λέω στον ενικό για να ζωντανεύω των λόγων. Εμείς θα δοξαστούμε με ολόκληρη τη φύση μας, ψυχή και σώμα. Γιατί ο Χριστός προσέλαβε την ανθρωπίνη φύση, ψυχή και σώμα, ως Θεός Λόγος, και την εθέωσε την ανθρωπίνη φύση. Και είναι η φύση η δική του λατρευτή. Δυνάμει εκείνης της φύσεως της ανθρωπίνης που πήρε η Θεία Φύση, θα θεωθούμε και θα δοξαστούμε και θα σωθούμε. Όπως λοιπόν βλέπετε, είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό. Και λέγει στη συνέχεια, ήθε ο Ιησούς Χριστός και ο Θεός Πατήρ να σας παρηγορήσουν και να σας στηρίξουν εν παντή λόγο και έργο αγαθό. Τι είναι αυτός ο λόγος? Είναι τα ορθά δόγματα, είναι η ορθή διδασκαλία. Τι είναι το έργο των αγαθών? Είναι οι ορθές πράξεις. Έχει σημασία λοιπόν, έχουν σημασία τα ορθά δόγματα. Για αυτά τα ορθά δόγματα μαλώνουμε και τσακωνόμαστε πρωί βράδυ. Για αυτά τα ορθά δόγματα, αγαπητοί μου, εχύθηκε αίμα άφθονων. Για αυτά τα ορθά δόγματα λεγόμαστε ορθόδοξοι. Είναι ο θησαυρός μας. Είναι ο πολύτιμος μαργαρίτης μας η αλήθεια αυτή. Γι' αυτό παρακαλεί τους Θεσσαλονικείς, παρακαλεί όπως ο Θεός δώσει στους Θεσσαλονικείς, τους δώσει στηριγμών και παρηγορίαν εν παντή λόγο και έργο αγαθό. Δηλαδή σε κάθε αλήθεια δόγματος και σε κάθε πράξη πνευματική, σωστή, δηλαδή μια ορθοδοξία και μία ορθοπραξία, είναι εκείνα τα οποία έχουμε μέχρι σήμερα 2000 χρόνια στοιχούμενοι στις επιταγές και τις πρότροπες του Αποστόλου Παύλου που μας τρέφουν οι επιστολές του και που των θησαυρών αυτών στον 20ο αιώνα μας, στο δεύτερο ήμιση του 20ου αιώνα μας, κινδυνεύομαι να χάσουμε. Αστεκόμαστε λοιπόν όρθιοι να κρατούμε τις παραδόσεις του Λόγου του Θεού, γραπτές και προφορικές, ώστε εκείνοι που βάλθηκαν όλοι να κλέψουν αυτόν μας των θησαυρών,
να μην μπορέσουν, δίνοντας ίσως ακόμη και αυτό το